Σύνοδος Κορυφής για τους κοινοτικούς προϋπολογισμούς για την επταετία 2014-2020 δεν κατέληξε σε συμφωνία. Συζητήθηκαν όμως διεξοδικά όλες οι απόψεις των κρατών μελών. Υπάρχει, θα έλεγα, μια κατανόηση των θέσεων της κάθε χώρας. Υπάρχει μια μείωση διαφορών. Υπήρξε μια προσέγγιση, δεν υπήρξε βέβαια κατάληξη. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε μια επόμενη σύνοδο κορυφής στις αρχές του 2013. Και δεν θα την μπλέξουμε καθόλου αυτή τη συζήτηση με τα όσα πρόκειται να συζητηθούν για την ενοποίηση των τραπεζών και τα λοιπά στην Ευρώπη στη σύνοδο κορυφής στο τέλος Δεκεμβρίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κονδύλια συνοχής, που είναι μεγάλο ζήτημα και τα οποία διεκδικεί η Ελλάδα, η αφετηρία, όπως ξέρετε, ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Ήταν 11,2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή υπήρχε μία μείωση στην αφετηρία από όπου ξεκινάμε, άνω του 40% από εκείνα τα οποία μπορεί κανείς να συγκρίνει με την τρέχουσα επταετία. Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα κυρίως. Πρώτον, στο ότι συνολικά μειώνεται το ποσό που δίνει η Ευρώπη για τα κονδύλια συνοχής. Αυξάνονται και τα μέλη που διεκδικούν μερίδιο. Ιδιαίτερα οι νέες χώρες σε βάρος των παλιότερων. Κυρίως όμως οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα αντιμετωπίστηκε, όπως και όλες οι άλλες χώρες, δυστυχώς με στοιχεία τα οποία υπήρχαν για τα χρόνια από το 2007 μέχρι το 2009. Άρα η Ελλάδα αντιμετωπίστηκε με τα στοιχεία της οικονομίας της πριν την κρίση. Με εθνικό δηλαδή εισόδημα ως κριτήριο του τότε και όχι του σήμερα μετά την κρίση. Δώσαμε μάχη ώστε να αυξηθεί το ποσό για την Ελλάδα. Κυρίως δώσαμε τη μάχη να υπάρξει μια ειδική μεταχείριση της χώρας μας, ακριβώς λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και των προβλημάτων που διανύουμε. Αυτό το επιχείρημα οφείλω να πω ότι ακούστηκε και αντιμετωπίστηκε και θετικά. Τώρα η κατάσταση, το αποτέλεσμα. Όλα δείχνουν ότι μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η συμμετοχή μας στα κοινοτικά κονδύλια. Ήδη ο πρόεδρος ο Ρομπάη κατέθεσε μια πρόταση στην οποία μπορούμε να πάρουμε περισσότερο από 20% παραπάνω από εκείνα που μας έδιναν αρχικά. Υπάρχει λοιπόν μια σαφής βελτίωση από την αρχική θέση. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει. Η μάχη συνεχίζεται και επιδιώκουμε να πάρουμε ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Να σας πω ακόμα για ένα άλλο ζήτημα, το μεγάλο θέμα της ελληνικής δόσης, του δανείου και της κρίσιμης συνόδου της Δευτέρας. Είχα ένα διήμερο συνεχών επαφών με τους περισσότερους ομολόγους μου, πρωθυπουργούς και ανώτατους αξιωματούχους της Ευρώπης. Είχα για παράδειγμα με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας. Είχα μια συζήτηση με τον Άγγλο πρωθυπουργό, με τον Γάλλο, με την κυρία Μέρκελ από τη Γερμανία, με τον κύριο Μόντι από την Ιταλία, με τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, όπως γνωρίζετε, τον κύριο Γιούνκερ, με εκείνον της Τσεχίας, της Λετωνίας. Και ο κύριος Τουρνάρας σε αυτό το διήμερο είχε αντίστοιχες επαφές με τους δικούς του ομολόγους. Και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό, χώρια και από εκείνες τις επαφές που είχαμε και εκτός Ευρώπης.
Επομένως, συζητήσαμε με όλους και για την εκταμείευση της δόσης και, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, για την αύξηση των κονδυλίων για την Ελλάδα από τους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή πια έχει, όπως γνωρίζετε, σταματήσει να ακούγεται το μόνιμο παλαιό επαναλαμβανόμενο ότι για όλα αυτά η Ελλάδα, μπορούμε, πιστεύω, σήμερα και προωθούμε λύσεις που είναι για μας αληθινά συμφέρουσες. Έχουμε πλέον ανάμεσά μας ομολόγους μας, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι θερμοί, θα έλεγα, υποστηριχτές της Ελλάδος. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο για τις συνομιλίες που είχα. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέχρι τελευταία στιγμή τη Δευτέρα. Οι συνομιλίες προετοιμάζονται ήδη με άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε κοινά συμφέροντα για το θέμα των κοινοτικών κονδυλίων που θα συζητηθούν, σας επαναλαμβάνω, στην τελική πια φάση, σε αρχές του επόμενου έτους. Πιστεύω ότι υπάρχει πρόοδος πραγματική σε όλα τα μέτωπα. Για την ώρα δεν θα ήθελα να πω τίποτα παραπάνω.